Oui. Monsieur Fountoulis, une minute. Είναι απαράδεκτο το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα συνεχίζει να θεωρεί την Τουρκία υποψήφια προς ένταξη χώρα. Η Τουρκία είναι ένα κράτος εντελώς ξένο προς τις αρχές και τις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού και περιφρονεί κάθε έννοια πολιτικών ελευθεριών. Ειδικά μετά το δημοψήφισμα με το οποίο μετατρέπεται η χώρα αυτή ουσιαστικά σε ένα σύγχρονης μορφής χαλιφάτο, είναι επιτακτική ανάγκη να διακοπούν όχι μόνο οι διαπραγματεύσεις αλλά και κάθε είδους βοήθεια προς την Τουρκία και να αντιμετωπιστεί σαν και αυτό που πραγματικά είναι, ένα κράτος ταραξίας με επεκτατικές βλέψεις εναντίον όλων των γειτόνων του και παράγοντας αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Προς επιβεβαίωση των όσων υποστηρίζω, η Τουρκία προχώρησε χθες σε 71 συνολικά παραβιάσεις του ελληνικού FIR, σημειώθηκαν 4 αερομαχίες και 2 σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής παραβίασαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ενώ ταυτόχρονα ο Ερντογάν απειλεί να πλημμυρίσει με λαθρομετανάστες ολόκληρη την Ευρώπη. Καλό λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο να πιέσει προς την κατεύθυνση της πλήρους και οριστικής διακοπής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, πάυση όλων των χρηματοδοτήσεων και επιβολή κυρώσεων προς το τουρκικό καθεστώς, καθώς η στοχευμένη από τον Ερντογάν σημερινή κατάσταση, πέρα από παράλογη, είναι εχθρική ενέργεια προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Monsieur...